Με πιάσανε το 49, στις 13 Φεβρουαρίου, ένα βράδυ που είχα βγει για δουλειά, με παρακολούθησαν, με πιάσανε. Με πήγανε στο κρατητήριο, με πήγαν στην ασφάλεια. Στην ασφάλεια του Πειραιά, που τότε η ασφάλεια του Πειραιά είχε πάρει και βραβείο για την καλή της την δουλειά. Επί μία εβδομάδα, καμιά δεκαριά άντρες, πέντε, και με τους βούρδουλες στο χέρι, εγώ πέρναγα στη μέση και αυτοί με κοπανάγανε. Τύλιγαν τα μαλλιά μου, είχα τα μαλλιά μου μακριά, ήμουν νέα κοπέλα. Μου τύλιγαν τα μαλλιά στα χέρια τους και κοπανάγαν το κεφάλι στον τοίχο. Ήτανε φρικτά βασανιστήρια. Εγώ άντεξα, δεν τους έκανα το χατήρι. Μου φέρανε μόνο τη μάνα μου και τον πατέρα μου για να με πείσουνε, να μαρτυρήσω, να λυγίσω, να με λυγίσουνε. Ο πατέρας μου ήταν λίγο πιο ευαίσθητος από τη μάνα μου. Η μάνα μου ήταν πιο σκληρή γυναίκα. Μου λέγανε και δεν τους λυπάσαι και δεν τους πονάς και δεν τους αυτόνεις. Δεν μιλάγε και δεν ήθελα να μιλήσω αυτό, να το αγριέψω και για αυτούς, για τους γονιούς μου. Τους είπανε, φιλήστε τη, γιατί δεν θα την ξαναδείτε. Θα την πετάξουμε από το παράθυρο. Σε δυο βασανισμένους γέρους, για να χάσει τρία παλικάρια, χτύνει. Δεν θα την ξαναδείτε και φιλήστε την. Τέλος πάντων, αγκαλιαστήκαμε και οι τρεις, φιληθήκαμε, φύγανε. Και ο πατέρας πήγε κάτω από το παράθυρο, ήταν ο φρουρός που φύλαγε το παράθυρο. Και του λέει, τι κάνεις εσύ εδώ, παιδί μου, λέει, προσέχω, του λέει, να μην μας φύγουν οι αυτοί. Με αφήνεις να καθίσω, του λέει, και εμένα, εδώ, απόψε. Και του είπε, γιατί Μπάρμπα, γιατί θέλεις να μείνεις εδώ, γιατί θα μου πετάξουν το κορίτσι μου. Απόψε θα μου πετάξουν το κορίτσι μου από το παράθυρο, να είναι εδώ να το πιάσω. Αυτό συγκινήθηκε και του λέει, όχι Μπάρμπα, πήγαινε στο σπίτι. Πήγαινε στο σπίτι και δεν θα γίνει τίποτα. Μου δίνεις το λόγο σου, σου δίνω το λόγο μου εγώ, ότι έτσι το είπανε ψέματα.